Είμαστε σήμερα εδώ πέρα σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και είχαμε συνάντηση και με τον Αντιπεριφερειάρχη, με την αστυνομία, με τον λιμενικό. Τώρα θα πάω στο νοσοκομείο για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο νησί. Όπως ξέρετε, μετά τη, και το ζείτε μόνοι σας, μετά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, η κατάσταση στα νησιά άλλαξε δυσάρεστα. Δηλαδή συσσωρεύτηκε κόσμο, όχι τόσο πολύ όσο εκεί. Δηλαδή στο νησί σας υπήρχαν και άλλες φορές 2.000 και 2.000 και 3.000 άνθρωποι. Αυτό που άλλαξε είναι η ψυχολογία, είναι άνθρωποι οι οποίοι διαψευστήκανε, ξέρουν ότι θα γυρίσουν πίσω στην Τουρκία, δεν θα πάνε στην Ευρώπη όπως θέλανε, επομένως δημιουργούνται αψημαχίες, δημιουργούνται δυσκολίες. Η πολιτική μας είναι να ισορροπούμε τα συμφέροντα του πληθυσμού με τα συμφέροντα των προσφύγων και να προσέχουμε να μην διαταράσσεται αυτή η ισορροπία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκτός από τους πρόσφυγες έχουν δικαίωμα και ισότητες στην ασφάλεια και στην ευημερία. Θα διαχειριστούμε μαζί με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τα κόμματα, τους άλλους φορείς την κατάσταση, ώστε να ελαττώσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Μιλάμε για διαχείριση κρίσης. Δεν πρόκειται να λύσουμε το προσωπικό. Θέλω να υπενθυμίσω τρία πράγματα. Πρώτον, εάν δεν υπήρχε η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, στο νησί σας ερχόντουσαν κάθε μέρα 1.000-1.200 άτομα και είχατε μέρες με 2.500. Θυμηθείτε τις δεκάδες βάρκες που ερχόντουσαν. Δεν ήταν καλύτερα. Τώρα είναι καλύτερα. Έχουμε δυσκολίες προσαρμογής, θα τις λύσουμε. Θα βρούμε άλλα μέρη ώστε να διαμοιράσουμε και να φτιάξουμε τις συνθήκες διαμονής των μεταναστών και προσφύγων και να εντείνουμε την αστυνόμευση. Η ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των προσφύγων είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεύτερο, εάν ισχύσει η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όχι πολύ μεγάλο, το νησί σας δεν θα έχει πια πρόσφυγες και μετανάστες παρά σε ένα πολύ μικρό αριθμό. Τι θα γίνουνε? Όσοι αποφασιστεί ότι δικαιούνται να αιτηθούν άσυλο στην Ελλάδα θα μεταφέρονται στην Ευρωπόρα. Όσοι αποφασιστεί ότι δεν δικαιούνται να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα θα μεταφέρονται στην Τουρκία. Η κατάσταση αυτή των μεταφορών έχει κάνει μια κοιλιά, γιατί έπρεπε να λειτουργήσει το άσυλο. Το άσυλο άρχισε και λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή στοιχείο είναι σε χαμηλά επίπεδα. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες 15-20 μέρες θα διπλασιαστεί και θα προχωράνε πιο γρήγορα τα πράγματα. Συνιστώ επομένως τους κατοίκους, υπομονή, να ξέρουν το σχέδιο, να ξέρουν την προοπτική. Αυτό θα βοηθήσει την οικονομία τους και να συνεχίσουν να είναι φιλικοί και να μην πέφτουν σε προκλήσεις που δημιουργούνται είτε σκόπιμα είτε από τις συνθήκες, γιατί καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες καμιά φορά γίνονται δύσκολες. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τις αρχές, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη για να ειρηνήσουμε τα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε κόσμο, αλλά όχι αυτά που λένε να τους πάμε σε άλλα νησιά και τέτοια πράγματα, είναι εκτός συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας. Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε ασυνόδευτα παιδιά, να διώξουμε όσους έχουν πάρει ήδη το δικαίωμα του να ζητήσουν άσυλο στην ευρωχώρα και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για αυτούς που θέλουν να γυρίσουν οικειοθελώς στην Ελλάδα. Αυτοί οι οποίοι από την πλευρά των προσφύγων, οι οποίοι δημιουργούν φασαρίες, οι οποίοι πέφτουν σε ποινικά ή διοικητικά ρυθμίσματα, κατά τεκμήριο θα απομακρύνονται από το νησί στα προαναπτυξιακά κέντρα. Καλό τους γιώτες να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την καλή διάθεση που είχαν, να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία και να σκέφτονται ότι εφόσον η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας ισχύει, δεν θα έχουμε τις περσινές βάρκες και σε λίγους μήνες το νησί σας θα είναι αλλιώς, όπως όλα τα νησιά, όπως όλη η χώρα. Αναφέρατε για νέους φόρους. Αυτή θα είναι εντός ηχείου ή εκτός?
τι εννοείται εντός και εκτός της. Είπατε για νέους όρους. Στοιχείο. Είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας όσοι έρχονται με βάρκα στοιχείο μέχρι να πάρουν έναν από τους δύο δρόμους που σας είπα να μένουν στοιχείο. Επομένως, οποιαδήποτε άλλη ιδέα είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός εάν κάποιος θέλει να μην ισχύσει αυτή η συμφωνία και να έρχονται στο νησί σας όπως πέρυσι. 1.500, 2.000, 3.000 άνθρωποι κάθε μέρα. Βήμα της εκπαίδευσης των παιδιών, έχετε εκδώσει και τίποτα. Τα παιδιά τα οποία θα μείνουν στα νησιά είναι παιδιά τρανς. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία θα εκμεταβούν στην υπηρετική χώρα ή θα πάνε σε άλλες δομές. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι για όσο διάστημα είναι στα νησιά θα προσπαθήσουμε να μπουν σε ιδιαίτερες δρομές, δεν απαραίτητα είναι όλα στα νησιά, αλλά και στα νησιά, και να έχουν εκπαιδευτική απασχόληση. Είναι διαφορετικό από το να πάνε σχολείο. Στην Ενδοχώρα θα πάνε και σχολείο. Έχετε καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο? Συζητάμε με τον Δήμαρχο και είναι πολύ μεγάλη η έννοια που έχει ώστε να λύσει τα προβλήματα. Ακόμα δεν είμαι εγώ που θα σας το ανακοινώσω. Από άποψη χρηματοδότησης του Δήμου. Ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί. Με τι ποσό ξέρουμε? Ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί. Για τις υφιστάμενες δομές ή και τις μελλοντικές? Ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί. Παράλληλα όμως ο Δήμος... Έχετε κάνει έξω. Ζητάω ο Δήμος από τη μια πλευρά να φύγει, να διάσει διάλα από την ώρα που δεν τηρούνται οι διαδικασίες, όπως επίσης να μεταφερθεί ο χώρος από τη Σούρα τουλάχιστον. Και υπάρχει το ζήτημα της σύντησης των προσφύγων, κ. Ζαρά, που όσοι είναι εκτός τους διάλα δεν σηκίζονται τα μαζικά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, μικρά και μεγάλα, που έχουν δημιουργηθεί. Αυτά τα προβλήματα θα λυθούν. Η σύντηση υπάρχει και θα λυθεί. Η Διάλ έχει όντως παραπάνω κόσμο από αυτόν που μπορεί να αντέξει. Όντως η Σούδα καλό είναι να αδειάσει και το θέατρο. Αυτή είναι η προσπάθεια που ήρθαμε να κάνουμε.